Ότι κακώς δόθηκαν χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Καπετανάκιο, είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης, προκαλώντας αντιδράσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς που δεν πίστευαν στα αυτιά τους, καθώς η τελευταία δέσμευση που είχαν ήταν από τον ίδιο το Δήμαρχο 2 ημέρες πριν, που ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε ότι οι μαθητές θα μπορούν να μπουν μέσα στο κτίριο μετά τις 20 Οκτωβρίου που θα ολοκληρώνονταν οι εργασίες. Πολύ κακώς ανακοινώθηκε το 15 Σεπτέμβριο από τον κύριο Μαρακάκη, τον πρεσβύτερο. Πάρα πολύ κακώς. Ουδέποτε έδωσε υπηρεσία, και αυτό σας το βεβαιώνει υπεύθυνα, τόσο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Στη συζήτηση, από ό,τι φάνηκε, δεν υπήρξαν προβλήματα σημαντικά. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμαρχο να προβλέψει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο είχε τέλος στις 20 του Οκτώβρη. Ο Γιάννης Αναστασάκης, μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, εξήγησε ότι το μόνο χρονοδιάγραμμα είναι αυτό που λέει ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2019. Είναι αδιανόητο να συζητάμε για εβδομάδα με την εβδομάδα χρονοδιάγραμματα. Το χρονοδιάγραμμα είναι ένα. Είναι Ιούλιος του 2019. Και η δέσμευση που έχουμε αναλάβει είναι να το πάμε το νωρίτερο δυνατό, υπερβάλλοντας σε αυτούς. Τι θα κάνετε, λειτουργεί στο σχολείο? Θα είμαστε όλοι μέσα στο γύψο, σε ένα κτίριο που δεν λειτουργεί? Σε ένα σέντρο που απέχει, που παίρνει ο καθένας μέσα στο παρκάρι, εκεί που παίρνουν τα παιδιά μπάσκετ? Και αφήνει το αυτοκίνητο και το αμολάρι, και δεν έχουμε φύλλα, δεν έχουμε πιστάκι, δεν έχουμε κανένα. Είμαστε στο έλεος της τύχης μας, στο κέντρο της πόλης, στο ιστορικό το σχολείο. Είμαστε αυτή η τραγική εικόνα. Η οργή των γονέων και εκπαιδευτικών ξεχύλισε, καθώς η αναμονή, όπως λένε, διαρκεί 10 χρόνια και την ίδια ώρα οι εργασίες έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που, αν συνεχίζονταν στο ρυθμό που θα έπρεπε, το έργο δεν θα χρειαζόταν περισσότερες από 15 έως 20 ημέρες για να ολοκληρωθεί, δίνοντας τέρμα στην καθημερινή περιπέτεια που ζουν εκατοντάδες μαθητές που κάνουν μάθημα δίπλα στο εργοτάξιο, με βαριά οχήματα στην αυλή που κάνουν γυμναστική και σε χώρους μη κατάλληλους για αίθουσες διδασκαλίας. Έχουμε ένα μεγάλο παράπονο, το οποίο δεν αφορά τις 5 μέρες, 10 μέρες ή ένα μήνα καθυστέρηση, γιατί δεν είναι τόση καθυστέρηση. Είναι 10 χρόνια και ένας μήνας, 10 χρόνια και 5 μέρες και προκαλώ όλους εσάς, αν έχετε παιδιά που είναι υποψήφοι σε πανελλήνιες εξετάσεις, να μου πείτε αν αυτό το χρονικό διάστημα του ενός μήνα, των 5 ή 10 ημερών, δεν είναι κρίσιμο για την εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά το μέλλον του παιδιού σας. Ο ίδιος ο Δήμαρχος πάντως, παρά τις αρχικές του δεσμεύσεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς χθες, είπε ότι για την ολοκλήρωση του έργου είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες και πως ο ίδιος είπε την ημερομηνία αυτή δίχως να αντιδράσει ο εργολάβος που τον άκουσε, υπονοώντας ότι πιθανότατα συμφωνούσε ο εργολάβος σιωπηρά και θα είχε το έργο ολοκληρωμένο. Προχθές πράγματι έθεσα εγώ αυτή την ημερομηνία για να υπάρχει ένα όριο, να μην είναι άγνωστο, τάμπουλα ράσα, το πότε θα τελειώσει αυτό το έργο. Και περισσότερο για να παίρνει υπόψη και ο εργολάβος, ο οποίος, όπως είδατε, δεν είχε ιδιαίτερη αντίρρηση, έτσι. Πάντως, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από ένα ακόμη ψήφισμα που εξέδωσαν, δεν αποκλείουν ακόμη και ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων, με φόντο, όπως εξηγούν, τις καθυστερήσεις στο έργο, την ώρα που οι μαθητές κινδυνεύουν άμεσα, καθώς με δεδομένο ότι γνώριζαν πως το σχολείο θα είναι έτοιμο στις αρχές του σχολικού έτους, μετέτρεψαν εκτός από τα κοντέινερ ακόμη και εργαστήρια σε αίθουσες διδασκαλίας.